Συμπληρώνουμε την ώρα που λέμε χρυσή ζύμη, είναι το δεν έτυχε, πέτυχε. Πετυχαίνει απόλυτα. Γι' αυτό εδώ και 30 χρόνια η χρυσή ζύμη είναι η νούμερο ένα μάρκα στην κατηγορία των κατεψυγμένων ζυμών. Δηλαδή τα ζυμάρια τα οποία μας εξυπηρετούν γιατί τα έχουν κάνει πεντανόστιμα, ωραία και είναι έτοιμα, να μπορούμε να μπούμε στην κουζίνα μας και να ψήσουμε ό,τι θέλουμε. Γλυκό θέλουμε, φαγάκι θέλουμε, πίτες θέλουμε, ό,τι μας αρέσει. Να έχει επιτυχία και να μην έχουμε εμείς παιδευτεί για το φύλλο. Χαίρετε. Χαίρετε και σε εσάς. Μύριζα σήμερα το πρωί αυτό και λέω κάτι γλυκό ετοιμάζει. Σουλτάνα το όνομα αυτής της ωραίας λιγουδιάς. Ναι. Θα το κάνουμε με φύλλο κρούστας για γλυκά. Είναι ένα πολύτικο γλυκό, το οποίο είναι σαν γλυκιά πατσαβουρόπιτα. Να το έχουμε λίγο στο μυαλό μας και γίνεται πάρα πολύ εύκολα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Λοιπόν, χρησιμοποιούμε, είπαμε, φύλλο κρούστας για γλυκά. Φύλλο κρούστας που μας χαρίζει σπιτική γεύση. Έχω ανοίξει εδώ την εστία μου για να κάνω πρώτα το σιρόπι, γιατί πρέπει να κρυώσει το σιρόπι για να σιροπιάσω το ζεστό γλυκό. Καταλάβατε, γιατί σας έλεγα στην έναρξη, λέω το πιάνω και λέω χλιαρό το βλέπω. Μάλλον περιμένει να κρυώσει για να τα ενώσει. Έτσι ακριβώς. Το σιροπάκι τώρα αυτό θα το αφήσουμε από την ώρα που βράζει 5-6 λεπτά. Όχι παραπάνω, γιατί δεν θέλουμε να καραμελώσει. Βάζω μέσα και φλίδα από καθαρισμένο λεμόνι. Το πλένουμε πάρα πολύ καλά το λεμόνι. Και τα αφήνουμε αυτό τώρα εδώ να αρχίσει σιγά σιγά να ζεσταίνεται. Του ρίχνουμε και μια γύρα. Και πάμε να σας δείξω τώρα πόσο εύκολα μπορούμε να κάνουμε το συγκεκριμένο γλυκό. Καταρχάς, θα χρειαστούμε αυγά. Πάμε να κάνουμε την κρέμα τώρα. Θα χτυπήσω τα αυγά μαζί με τη ζάχαρη. Σας έχω δώσει όλα τα υλικά για την ποσότητα που θα χρειαστώ για ένα μικρό ταψάκι 36 επί 25, να έχετε στο μυαλό σας. Τώρα, άμα θέλετε να κάνετε λίγο μεγαλύτερη ποσότητα, θα βάλετε τα διπλάσια υλικά φυσικά. Λοιπόν, ρίχνω μέσα τώρα και στραγγιστό γιαούρτι. Αχ, μέχρι εδώ μύρισε το ξύσμα. Μέχρι εδώ που είμαι εγώ στην άλλη άκρη. Θα ρίξω μέσα baking powder. Θα προσθέσω μέσα βανίλια. Και το τελευταίο μου υλικό είναι σπορέλαιο, ηλιέλαιο. Θα τα ανακατέψω και αυτή είναι η κρέμα μου. Πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ απλά. Θα ομογενοποιηθεί το μείγμα. Έχετε δοκιμάσει τα κρουασανάκια τους. Θα πάθετε πλάκα. Απλά θα τα ψήσετε. Είτε τα βουτύρου, τα απλά που λέω εγώ, τα απλά που είναι πεντανόστιμα, είτε τα άλλα με πραλίνα, είτε ακόμα και με τυρί κρέμα. Δοκιμάστε τα κρουασανάκια τους και θα μου πείτε μετά. Ψήνονται γρήγορα και είναι η επιτυχία. Λοιπόν, έχω λαδώσει εδώ ένα ταψάκι και πάω να σας δείξω τώρα πώς θα τσαλακώσουμε πολύ ωραία τα φύλλα. Θα τα κάνουμε πλισέ, έτσι δεν λέγεται, όταν κάτι ξέρουμε κι εμείς από ιατρική. Καλά το θέλεις. Λοιπόν, αρχίζω σιγά σιγά τώρα και τα κάνω έτσι, τα μαζεύω, όχι πολύ σφιχτά, θέλω να περνάει αέρας. Και συνεχίζω. Λαδώνουμε πάντα το ταψάκι μας για να μπορέσει μετά να ξεκολλήσει, αλλά και να νοστιμεύσει το φύλλο μας. Αρχίζω και τα απλώνω όλα εδώ σιγά σιγά, όσο ζεσταίνεται το σιροπάκι. Δεν υπάρχει πιο εύκολο γλυκό από αυτό. Σας το εγγυώμαι. Πραγματικά δεν θα σπαταλήσετε χρόνο στην κουζίνα σας. Κοιτάξτε τώρα, θα το κάνουμε live εδώ. Τσαλακώνω και έτοιμη η βάση. Και τώρα θα κάνω το εξής απλό πράγμα. Απλά θα ρίξω την κρέμα που ανακάτεψα. Πριν από αν λίγο. Σας αρέσει όμως η κρέμα και τα φύλλα τα ωραία, σας προκαλώ να δοκιμάσετε την μπουγάτσα. Θα σας το λέω κάθε φορά, δεν έχετε φάει τέτοια γευστική μπουγάτσα. Δεν έχω άλλα λόγια. Θα με θυμάστε πάντα εμένα, θα σκέφτεστε χρυσή ζύμη και θα λέτε «Ρε αυτή η μπουγάτσα Θεσσαλονίκης που μας έλεγε Μενεγάκη, η οποία μια φορά αν τη δοκιμάσεις δεν την αλλάζεις με τίποτα». Αν λοιπόν αγαπάτε τα φύλλα και την κρέμα, σας έχω μπουγάτσα special ή πας για να μπαίνεις και στην κουζίνα, για να φτιάχνεις και πράγματα πόνο σου, γιατί αισθανόμαστε καλύτερα όταν κάνουμε και εμείς τα δικά μας. Να, εύκολη, γρήγορη συνταγή, χωρίς πολλή σκέψη. Λοιπόν, αυτό τώρα το βάζω σε προθερμασμένο φούρνο 180 βαθμούς, αντιστάσεις και αέρα, μόνο για 30-35 λεπτάκια. Το αποτέλεσμα θα είναι αυτό εδώ. Χαράζω και σιροπιάζω, είπαμε,
έτσι για να πάει το σιροπάκι μέσα. Σιροπιάζω με κρύο σιρόπι. Έχω εδώ το κρύο σιροπάκι, αυτό που έβλεπες το πρωί, το μεσημέρι τέλος πάντων. Πρωί το λέω και εγώ την ώρα που μπαίνουμε και ας είναι μια μισή ώρα, γιατί όντως είναι το ξεκίνημα της εκπομπής και έτσι το σκέφτομαι. Μα λέμε καλημέρα μέχρι τη μία και μία ατάκα με το που ήρθες. Δεν έτυχε. Αυτό το αγόρι πέτυχε. Μοσχοβολάει. Μοσχοβολάνε καραμέλες στο στόμα του. Μοσχοβολάνε τα αρώματά του στα ρούχα του. Τα μαλλιά του με αυτά που βάζει επάνω. Και η σουλτάνα τώρα. Αλλά αυτή τη στιγμή πάνω από αυτό το μοσχοβολά το αγόρι μοσχοβολάει η συνταγή του. Δηλαδή αφού μπορεί να καλύψει και όλες αυτές τις μυρωδιές που έχει ο Σάββας μαζί του, καταλαβαίνετε. Μιλάμε για δυνατά πράγματα. Σερβίρεται πάρα πολύ ωραία, ζεστή όπως βγαίνει από το φούρνο, με κρύο καϊμάκι παγωτό. Έχουμε βάλει εδώ πέρα. Καϊμάκι για τους μερακλίδες. Ο μερακλής που το έχει πιάσει. Λοιπόν, ήδη. Και επίσης τα φύλλα κρούστας της Χρυσής Ζύμης απορροφούν τόσο σιρόπι όσο πρέπει. Και στη συγκεκριμένη συνταγή το χρειαζόμαστε αυτό. Μάλιστα. Χρυσή Ζύμη λοιπόν. Ποτέ δεν τυχαίνει. Πετυχαίνει και του αξίζει. Καλό απόγευμα να περάσει τώρα με το πρόγραμμα του μεγάλου καναλιού και εμείς αύριο 1:30 το μεσημέρι θα είμαστε μαζί. Μουά!